Αυτό εννοείται. Εγώ δεν αναστατώ και σε κάτι άλλο που χωρίσαμε πρώτη φορά από επίσημα χείλη. Θα μπορούσα να το πω έτσι, αν μου επιτρέπετε η έκφραση. Ναι. Για τον Γιώργο Λιβάνη. Κάνουμε εικασίες όλο αυτό το διάστημα. Σωστά. Αν έχει προχωρήσει τη σχέση του ή αν θα ήθελε να μείνει με την Μαρία Λένα. Εγώ σας έχω πει. Το έχεις πει εκατομμύρια φορές εσύ, Κατερίνα. Για εμένα ο Γιώργος προφανώς και μου έχει πει κάποια πράγματα. Όμως εγώ δεν θα τα έλεγα. Ποτέ. Ναι. Πολύ σωστά. Και αυτό που είπε ότι τη λέει με δουλεύει, δεν ξέρω αν είναι παντοπή, γιατί μπορεί να ήταν μια κουβέντα προσωπική του. Σωστά. Εντάξει, όμως από την άλλη η κοπέλα ήταν εκεί. Προφανώς ήταν σε μεγάλη παρέτα και οπότε σου λέει, καταλάβαμε ότι ουσιαστικά έχει τελειώσει αυτή η σχέση και δεν πρόκειται να ξανά είναι μαζί. Διανοείται αυτό. Υπάρχει ένας στα 11 εκατομμύρια που είμαστε που να πίστευε ότι ο Λιβάνης θα περίμενε τη Μαργαλένα. Αλλά θα μπορούσε κάποιος. Για πρώτη φορά, γιατί αυτό ακούγεται για πρώτη φορά εδώ μέσα από την εκπομπή μας. Το πραγματικό θέμα είναι ότι για πρώτη φορά κάποιος μεταφέρει ακριβώς την αντίδραση του Γιώργου Λιβάνη και το λέει ξεκάθαρα. Ωραία. Γέλασε. Και επίσης του έκανε καλό και το είπε και η Έλλη ότι όλη αυτή η ιστορία του έκανε πολύ καλό αυτό που έχουμε πει όλοι. Γιάννη. Εσένα τον Μπότοξ πώς σου κρατάει? Ο Χριστός και η Παναγία πρωινά. Έχω πολύ έντονους, πολύ και αμέσως. Ναι, εγώ αν κάνω θα κάνει δουλειά. Παιδιά, είστε με τα καλά. Χρειάζεται. Αλλά ούτε ο Γιάννης, νόμιζα ότι δεν είχες κάνει. Δηλαδή, Κατερίνα, ναι, εγώ παιδιά είμαι μικρή. Εννοώ ότι κάνω λίγο για τη δουλειά. Αλλιώς δεν θα έκανα. Από τα φώτα και αυτά έχω βιτήρες πολλές. Εγώ μπορεί να θέλω να πάω στον Μποστάνη που το ξαρισμένο. Στον Μποστάνη. Μεγάλωσε, τελείωσε πια. Θα σα πω να με ρωτήσουν και εμένα σήμερα. Η ώρα μας έρχεται.